Τρελές καλημέρες, γεμάτες ζημιές. Ζημιά νούμερο 1. Ζημιά νούμερο 2, τη μάζεψε ο γάτος όταν ήμουν στο ζημιά νούμερο 1, μωρό, που έριξε το παιδάκι το φύλλο κάτω. Σας πάω τώρα στη σοκαριστική ζημιά νούμερο 3, αλλά αυτά ξαναμαζεύονται, το αποκορύφωμα. Εδώ. Δείτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε έναν λερωμένο τοίχο με μολύβι. Πήγε εκεί η Κασανδρούλα μας και έβγαλε την καλλιτεχνία της. Γκούγκλαρα εγώ να δω πώς φεύγει το μολύβι από τον τοίχο. Η πρώτη λύση ήτανε η γόμα. Πήρα να σβήσω με τη γόμα, μένει όμως. Υπήρξαν αρκετές λύσεις, θα σας τις διαβάσω και θα τις δοκιμάσουμε κιόλας. Όλοι μαζί. Επόμενη λύση, βάλτε λίγη οδοντόκρεμα σε ένα πανάκι και τρίψτε τις μολυβιές. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό. Σε τι πανί? Στο μεταξύ εδώ ο γάτσου πήρε κοτόπουλο και κάτι έκανε εδώ. Κοτόπουλο με πέτσα, ίου. Τι πανάκι να πάρω αυτό, ας πούμε? Όχι, εδώ τώρα μουτζουρώνουμε. Μουτζουρώνουμε. Πάντως από εδώ έφυγε. Πάντως έφυγε. Αλλά τόσο πολύ που έκανε εδώ η Κασάνδρα, θέλουμε κάτι. Εγώ έκανα στον τοίχο. Ναι, εσύ έκανες στον τοίχο. Θέλουμε κάτι πιο δραστικό για μεγάλη επιφάνεια. Πάμε να δούμε επόμενη λύση. Βρέξτε με αεριούχο νερό, δηλαδή σόδα, ένα πανάκι και τρίψτε ελαφρά. Ωραία. Εγώ έχω ανθρακούχο νερό. Για να δούμε. Θα βάλεις το ίδιο πανάκι ή άλλο? Άλλο πανάκι. Με οδοντόκρεμα αγάτσου βγαίνει. Αλλά θέλει να διάσει ένα μπουκάλι. Λοιπόν, πάμε. Ανθρακούχο νερό και πανί. Για πάμε ρε παιδιά να δούμε. Κάτι γίνεται. Θέλει πολύ τρίψιμο. Εν τω μεταξύ εμένα με πονάει και το χέρι. Μουτήξτε μία οδοντόβουρτσα σε άσπρο ξύδι και καθαρίστε με αυτήν. Οπότε αρχικά πρέπει να δω αν έχουμε άσπρο ξύδι. Έχουμε? Βεβαίως. Υπέροχα. Και επειδή η οδοντόβουρτσα είναι για πάρα πολύ μικρή επιφάνεια, εγώ θα πάρω εκείνη τη μοβουρτσα γάτσου, τη μεγάλη. Βάζουμε ξυδάκι, βουτάμε εδώ. Φύγαμε. Τίποτα. Μόνο στάζει εδώ και μου τζουρώνει. Εγώ έχω την καλύτερη λύση, παιδί μου. Ξέρω. Τι? Βάψιμο. Μπράβο. Πάμε στην επόμενη δοκιμή, η οποία είναι βάλτε λίγο νερό σε σκόνη πλυσίματος για ρούχα και όταν γίνει σαν κρέμα βάλτε σε ένα πανάκι και τρίψτε. Εμείς παίρνουμε υγρό απορρυπαντικό, δεν έχουμε σκόνη. Πάμε στο επόμενο. Βάλτε αφρό ξυρίσματος πάνω από τις μολυβιές και τρίψτε. Φύγαμε. Θέλω ένα πανί για να τρίβω ρε εσύ, τα εξάντλησα αυτά τα πορτοκαλιά που μου έδωσες. Ρε παιδιά, ρε, όσο κάτσε, εγώ ασχολούμαι, χάνουμε. Ξαφνίσου. Ο γάτσο έχει φτιάξει εδώ. Τι είναι αυτό το μείγμα? Υγρό για τα πιάτα έβαλα. Ωραία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να το κάνεις, δηλαδή, εγώ τώρα αφαιρώ λίγο χρώμα στην ουσία. Ναι, γιατί αλλιώς πώς να σπάσει το μολύβι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ωραία, εγώ πάω να φέρω τον αφρό. Παίζει ρόλο που είναι τζέλ. Είναι τζέλ του γάτσου. Οχ! Κάντε το αφρό. Τίποτα, παιδιά, δεν έχει σωτηρία. Τζίφος. Επόμενη λύση, βάλτε λίγο γάλα του μωρού σε πανάκι και τρίψτε. Όχι, δεν θα το κάνω, γιατί αυτά τα γάλατα είναι πάρα πολύ γλυκά και μετά κολλάνε. Δηλαδή, όχι, αυτό δεν θα το δοκιμάσω. Το άλλο είναι βάλτε λίγη αμμονία. Εγώ δεν έχω αμμονία, οπότε πάει και αυτό. Και το άλλο είναι ρίξτε λακ για τα μαλλιά, αφήστε να ξεραθεί και μετά σβήστε με μία γόμα. Α, καλό, πάμε να το κάνουμε αυτό. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πιάσει τώρα, τα έκανε εκεί ο γάτσου μουσκεμά. Λακ λέει και μετά να τρίψουμε με γόμα. Α, ο γάτσος έκανε δουλίτσα νομίζω.
Έχεις μπει σίγουρα σε site που λέει πως θα καθαρίσεις τοίχο. Ναι. Και σου είπαν βάλε λακ. Από μολύβι, ναι. Βάλε λακ. Άστο να στεγνώσει. Μήπως έλεγε από μολύβι ματιών. Όχι. Αυτό αν στεγνώσει λακ τώρα εκεί πέρα, όχι γόμα δεν θα μπαίνει πάνω, ούτε το χρώμα δεν θα πιάνει μετά. Έκανα πατάτα. Δεν ξέρω, γι' αυτό έχει μπει σίγουρα ή τρολάρ. Ναι. Να την καθαρίσουμε με το βρεγμένο σου. Όχι, να κάνεις με τη γόμα. Εντάξει. Το αποτέλεσμα μετά το τρίψιμο του γάτσου είναι αυτό. Κασανδράκι μου, δεν θα ξαναζωγραφίσεις τον τοίχο, εντάξει. Έτσι αφήνω. Δεν κάνω να τον ζωγραφίζεις. Έκανα να τραβήξω τον τοίχο. Να χαρά η δουλίτσα του γάτσου. Με χειριά είναι τον τοίχο. Είναι καλά τον τοίχο. Μόνο στο χαρτί. Στο χαρτί. Τα φρούτα. Άντε παίξε με τα φρούτα. Θα φάω αυτό το υπέροχο κρουασανάκι του Σκλαβενίτη. Ένα όνειρο. Πότε θα μας πεις τι κάνεις? Όταν δοκιμάσω τι έκανα. Πάω το κουτάκι ACS. Εγώ πήρα μια απόφαση. Περίμενε λίγο, το chain μου. Και εγώ το τσουκεράκι μου. Εγώ πήρα μια απόφαση. Έχουν περάσει ώρες ατελείωτες. Και την πήρες αυτή την απόφαση? Όχι, από τη στιγμή που γράψαμε τελευταία φορά στην κάμερα. Πάω να πιάσω την κάμερα για να σας μιλήσω και μου λέει και ο γάτσου, έλα θα βλογκάρουμε καθόλου, μικραίνουν και τα βίντεο, θέλω να πω. Και του λέω και εγώ θέλω να πω. Οπότε αφού και οι δύο θέλουμε να πούμε, πες εσύ πρώτος. Όχι, πες εσύ. Ωραία, εγώ πήρα την απόφαση. Δεν θα πεις που Ευγένεια, όχι πες εσύ. Όχι. Τι είναι αυτή ρε. Εγώ πήρα... Εγώ θέλω να πω πρώτος. Τέλος πάντων, άντε πες. Εγώ stop. Εγώ στο είπα αυτό που ήθελα. Τι είπες? Ότι πήρα απόφαση, δεν μπορώ άλλο να το βλέπω. Δηλαδή έλεος και απορώ πως άντεξε τόσο και... Να εδώ το βλέπετε. Αυτό το πράγμα... Α, υποψωθήκη, πρέπει να φύγει. Επίσης αποφασίσαμε με τον Δημήτρη ότι ούτε για βάψιμο δεν κάνει. Είναι για πέταμα, φούντο. Τα αποφασίσατε, ε? Ναι. Εμένα με ρωτήσατε. Καταρχάς και που σε ρωτάω, ούτε καν ρίχνεις ματιά. Δεν έχει σημασία, είναι πρέπει να ρωτήσεις. Τέλος πάντων. Οπότε θέλω άμεσα, όταν λέω άμεσα εννοώ τώρα, αυτό εδώ το τραπεζάκι να φύγει και υποψωθήκη. Έφυγε η παπουτσοθήκη, θα βγάλουμε και αυτό. Τώρα ένα μπέρδεμα με το τι καναπέ να πάρω, με το αν θα κρατήσουμε τα μπλε χαλιά. Να πάρουμε γκρι, να πάρουμε dusty pink, όπως είναι αυτό το σκαμπό που σας άρεσε. Να πάρουμε μουσταρδί, όχι θα είναι και κουρτίνες. Μπλε, όχι. Μαύρο, όχι, δεν ξέρω. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα, έχει γίνει. Βασικά εγώ είμαι απίστευτα μπερδεμένη. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, ο γάτσου όλη μέρα κάτι μαγειρεύει και δεν μας λέει τι είναι. Είναι κοντοσούβλι κοτόπουλο θα το ονομάσω εγώ, καλά τα λέω? Ωραία, για να δούμε. Να του. Γάτσου είναι πάρα πολύ όμορφο. Το σημερινό μας γεύμα αποτελείται από ένα γλυκούλι έκτορα, τα χθεσινά γεμιστά, μία σαλάτα με μαρούλι ντοματίνια, φέτα, μπόλικο μαϊντανό και άνηθο έτσι φρέσκα, κάτι πατουσάκια γυμνά να τα φας συνοδευτικά μαζί με κοντοσούβλι κοτόπουλο και πατάτες σκηδονάτες, ψωμάκι και λίγο κυλίτσα εκεί πέρα που μπορείς να τη φας. Το κορίτσι μου, το κορίτσι μου. Έλα εδώ να φάμε. Ο Έκτορας έχει ντερλικός, έχει αράξει προς τα πίσω. Μπεμπέ. Πότε θα μας μιλήσεις για το δημιούργημά σου? Σου είπα, μόλις δοκιμάσω. Καλό είναι, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Πάντα αυστηρός με τον εαυτό πάντα, σου. Ναι. Είναι ανάμεικτα κρέατα αυτά. Εδώ είναι χοιρινό λαιμός. Άντε! Φιλέτο κοτόπουλο και κοτόπουλο μπούτι είναι μαζί. Γιατί άμα κάνεις σκέτο στήθος γίνεται στεγνό. Αν κάνεις όλο μπούτι δεν τρως και τόσο πολύ καλά. Ξέρω εγώ να το πω έτσι. Και ο λαιμός είναι ρίσκο. Μπορεί να κάνεις λαιμό χοιρινό κοντοσούβλι και να είναι όλο για πέταμα. Οπότε το κάνεις ανάμεικτο να φας κάτι. Καταλαβαίνεις. Το χοιρινό όνειρο. Το κοτόπουλο όνειρο.
Να σας πω κάτι, τον έχω βαρεθεί τον γάτσο μου να είναι τόσο αυστηρός με τον εαυτό του. Παιδιά, αυτό που έχει φτιάξει είναι τέλειο. Όπως και με τις πίτσες που τις κάνει τέλειες και μου λέει συνέχεια, είναι καλή. Πάντως τα κρεατάκια σου είναι λουγουμάκια. Σου άρεσε το κρεατάκι και η πατάτα? Ψεύτρα, γιατί μιλάς έτσι αφού ξέρεις να μιλάς? Τζουπι, Τζούπιτερ, Τζούπι, Τζούπι, Τζούπιτερ. Αυτό είναι το τραγούδι της Κασάνδρας και του γάτσου. Παναγία μου! Αν δεν ανέβει από αύριο βίντεο, ο ένοχος. Θα τα διαλύσει, δεν πάει σωτηριά. Τώρα κλείσε το DVD. Οπ, είδατε απάντηση εγώ. Κλείσε το DVD, πες του. Κλείω. Γάτσου, ήταν ονειρεμένο, δεν ξέρω τι λες. Αυτή η σαλάτα αρχικά έκανε ο γάτσου μου ντοματίνια με φέτα μόνο. Λέω δεν θα βάλουμε μαρούλι και τα λοιπά. Και είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω μαρούλι με φέτα. Ο Έκτορας είπε πατάτα η ιδέα μου. Πατάτα! Θέλω να πάρω τρία πράγματα. Μίξερ, ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, γιατί η δικιά μου την έχει ακούσει λίγο, και βραστήρα. Εκεί χάνεσαι μέσα στο ίντερνετ. Περνάνε οι ώρες για να δω από ποιο κατάστημα θα τα πάρω και τα τρία. Θα σας δείξω το σπίτι με τρεις καναπέδες. Πράσινο, ροζ, γκρι, ναι, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πράσινο, ροζ και γκρι. Όλα μου αρέσουν, όλα θέλω να τα κάνω και τα χαλιά, είτε κρατήσουμε τα μπλε που έχουμε τώρα, είτε βάλουμε ψάθα που λέει ο Δημήτρης και γουνάκια και τέτοια. Δεν ξέρω, όλες οι λύσεις μου αρέσουν και έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Όχι, Εκτορούτσι μου, αυτό. Πήγε μέσα και πήγε να βρει το αυτό. Έλα με την όπιση τώρα, έτσι. Κοίτα. Οπ, 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 οπ. Μπράβο! Σιγά! Α, καλά. Εννοείται ότι κάνει το ένα, θέλει να το κάνει και το άλλο. Έχει τέρμα κάτω. Τώρα τι, η Κασανδρούλα μου, να μην μπει μέσα. Να μην μπει. Το βρήκες? Έλα πίσω τώρα. Τι βρήκες? Τι κατσέλια. Τίποτα, με άδεια χέρια. Κασάνδρα. Έλα, μπες εδώ. Μπήκα λέει εκεί και βρήκα τον εαυτό μου. Ρε κάτσου, τι κάνεις? Έλα, μπορείς να κάθεις εκεί μέσα άμα θες να κοιμηθείς σήμερα. Εντάξει. Πλάκα κάνει ο μπαμπάς, δεν το εννοεί. Γιατί γκρινιάζεις? Γιατί, κούκλε μου? Τι άλλο θες? Έχεις τον πιο όμορφο μπαμπά του κόσμου. Τι άλλο θες? Είσαι εσύ ο ίδιος πανέμορφος. Τι? Μπαντού. Του κατασπαράξω το μπουρέκι μου. Θα κάνουμε μια δουλίτσα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια δουλίτσα. Δεν μας αφήνουν τα φιστικάκια μας βέβαια. Εν τω μεταξύ και αυτά. Να μ' ακούτε εγώ που σας λέω πώς είναι για τον ενήλικα η δουλειά και τα ταξίδια υγεία. Έτσι είναι για τα παιδιά το σχολείο. Αυτά τώρα βάλε όλη μέρα εδώ μέσα. Τα ίδια και τα ίδια. Πού θα εκτονωθεί αυτό το τέλος? Θα πάμε λες μια βόλτα. Πού θα εκτονωθεί? Πάμε μια βόλτα. Ο τίγρης μου! Ο τίγρης μου! Το σχέδιο. Για να δεις και εσύ, Δημήτρη, έτσι σε real πώς θα είναι. Λοιπόν, πάω να πάρω το φως από εκεί. Πριν πάρει το φως εκεί. Τρέχω, τρέχω! Τρέχεις τόσο γρήγορα. Πού είναι η μητούλα μου? Η πια? Εδώ. Ναι, ναι, μπράβο! Ναι, 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 ναι. Να, θα στρώσω εδώ το πατάκι, το χαλάκι. Ωραία! Λοιπόν, το χαλάκι πήγε, για να δούμε. Ωραίο.
Πάμε, πολύ βουλή. Θα το σηκώσουμε όλο μαζί και θα πάμε κάτω. Εν τω μεταξύ, πόσο άσχημο πράγμα είναι τα καλώδια, γενικά τα καλώδια, δηλαδή τώρα έχουμε βάλει τη μονάδα πάνω και όλα αυτά για να μην τα πειράζει ο Έκτορας και από το πλάι φαίνονται όλα τα καλώδια. Κοίτα εδώ, χάλι μαύρο. Όπως και έχουμε πρόβλημα εδώ που είναι το router και επειδή κλασικά εδώ ο Έκτορας το φτάνει και το πειράζει, το έχουμε βάλει πάνω και κρέμονται πάλι έτσι τα καλώδια. Γάμα δελτά, έσαι ζητάει, δεν τα καταλάβαινε. Τα καταλάβαινε. Αμικρόν μπι, ρασίγματα, ισλαμφί, χύψη και ωμέγα, είδα, άρα ξέρεις την αλφαβήτα. Τουρουρουρουρα. Μου γράψατε ότι σας άρεσε πάρα πολύ το παραμύθι και γενικά να σας λέω τις ιδέες από το e-learning για να παίρνετε ιδέες. Σήμερα ήταν ότι μαζεύουμε τις ελιές, να φτιάχνατε από γκοφρέ μικρές ελιές ή από κάτω οτιδήποτε και να τις πετάγατε κάτω. Αυτό αναπτύσσει και τη λεπτή κινητικότητα και να πάρει το παιδάκι να μαζεύσει τις ελιές μία-μία, να τις βάλει σε τσουβάλι και καλά. Και μετά να τις πάτε και καλά σε ένα ηλιοτρίβιο όπου θα τις κάνετε λάδι. Όλο αυτό εννοείται να του δείχνετε και βιντεάκια στο YouTube με το πώς είναι πραγματικά. Πάμε λίγο από εδώ, πάμε σαλόνι, να δούμε πώς μας φαίνεται. Καλέ, τι έγινε, λείπουνε. Α, τι ωραία συμμαζεμένα. Τι λείπουν. Τα ηχεία λείπουν. Τα ηχεία λείπουν, ναι. Α, μόνο ακουστικά. Θα πάρω όλα, δεν τα αφήσω κουμούτσες τώρα ηχεία. Όχι, έχει δίκιο ο γάτσος και μήπως δούμε κανένα ηχιάκι όμορφο, ασύρματο. Καλώς εγώ σε είχα για έξυπνη. Είσαι έξυπνη. Απλά και λίγο αμοχάλικο. Δεν τρέψεις τώρα να λες τέτοια πράγματα δημόσια. Αστείευομαι. Για τον έρωτα της ζωής σου. Αστείευομαι. Γιατί τόσο κοντά το τσόκερ. Γιατί είναι τσόκερ. Σταμάτα πια με αυτές τις αλυσίδες. Ξέρω, έχω σκαλές. Έχω σκαλές, ρε, μ' αρέσει. Έλα, μην το κάνεις και με ένα τσόκερ. Εμάς τα βιντεάκια μας ήταν συνήθως 20 λεπτά και πάνω από 20. Τώρα το τελευταίο, το χθεσινό, βγήκε 13. Και μια YouTube-θεάτρια λέει... Μικρό, αλλά ποιοτικό, δεν ξέρω το παρατήρησες. Σιγά, χαλάρα. Κόψε τίποτα. Κόψα και βγήκε 10 λεπτά, τι να κόψα άλλο. Και λέει μια YouTube-θεάτρια, είπα και εγώ, λέει, να βάλω το βίντεο όσο... Πήρα popcorn, λέει. Να σιδερώσω. Να σιδερώσω και λέει, έκανα 3 μπλούζες. Να μαγειρέψουμε κάτι έτσι με τα μεσονύκτια. Όχι, ε. Εν τω μεταξύ, εμείς κάνουμε πράγματα, αλλά σας αφήνουμε στην απέξω. Και δεν πρέπει να σας ξεχνάμε. Τώρα ανέβηκε ο γάτσο, έκανε έτσι την κουρτίνα, να δούμε πώς θα είναι. Μου αρέσει τρελά αυτό το κροκί το χρώμα και του λέω, τι, γιατί καθόμαστε τόσο καιρό χωρίς κουρτίνες. Αυτό είναι άσχετο από το σχέδιο του Δημήτρη, αφού είπαμε οι κουρτίνες οι ίδιες θα μείνουν. Αν βάζαμε κουρτινόξυλο, ούτε να κόψουμε κουρτίνες τώρα, ούτε... Μπράβο, δες όμως τι γίνεται. Όταν συνεργάζεσαι με αρχιτέκτονα, δηλαδή, ενώ κρατάμε την κουρτίνα, σου λέει όχι κρίκο, όχι κουρτινόξυλο. Είναι κάθετο σε αυτό, έτσι, δηλαδή σου λέει ναι, αυτή η μικρή λεπτομέρεια, όχι, δεν τη θέλουμε. Και πρέπει να κοπεί τώρα όλο αυτό εδώ, για να είναι ράγα έτσι ρηταρωτή. Ήθελα εδώ και μέρες να σας πάρω, αλλά όλο τρέχω εδώ γιατί είναι παραδόσια ένα site. Καλά, εγώ κλασικά πάλι πήρα στον Νεκτορούλη και αντί να κοιμάται ο Νεκτορούλης και πάμε εγώ. Λοιπόν, θα σου πω τι έπαθα. Μπαίνω σε ένα site και διαλέγω εκεί διάφορα πράγματα που θέλω. Έχω φάει όλη την ημέρα βασικά σε αυτό. Και στο τέλος, εκεί που πάω να τελειώσω, ας πούμε, λέει μεταφορικά συν 22 ευρώ. Τζάμπα έφαγα όλη μου την ημέρα. Εννοείται ότι δεν θα δώσω 22 ευρώ σε μεταφορικά. Επίσης, εκεί στα τελευταία βλέπω τα σχόλια, φίλε. Ξέρεις, είχε φατσούλα ή πράσινο χαμογελαστή, κόκκινο ρε παιδί μου έτσι. Και είναι τα μισά κόκκινο. Και λέω κάτσε να δω γιατί γράφαν και αιτιολογία, ας πούμε, οι πελάτες. Και γράφανε όλοι, σχεδόν όλοι, ότι τους ήρθε άλλο προϊόν από αυτό που παρήγγειλαν.
Το τραγικό ποιο είναι, ότι απάνταγε το κατάστημα και έλεγε πράγματι είχαμε κάνει λάθος στην αποθήκη. Τους κωδικούς ξέρω εγώ. Ναι, την ναι. καταχώρηση κωδικών mm-hmm. και έβλεπε στο ημερομηνία το 2019 και είχε αυτή την απάντηση. Και έβλεπε σε όλες αυτές τις απαντήσεις ήταν copy-paste η απάντηση. Και λες αυτοί τώρα έχουν θέμα στην καταχώρηση. Και λέω όχι, τώρα. Μπορεί να μην έχουν καν αποθήκη αυτή. Βραστήρα παρήγγυλα, μην έρθει τίποτα άλλο. Στηρίξω πάνω μου, βράχος. Επίσης έγραφαν ότι απέσια επικοινωνία και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα και τέτοια. Και λέω εντάξει, θα μπλέξουμε. Και μετά ξαναπήγα στον Νεκτορούλη εκεί να ψάξω. Α, δω καλά, μου πήρε ο ύπνος. Έχω χάσει όλη μου την ημέρα με αυτά. Πιο πολύ κοιμόσουνα ή έψαχνες? Στην YouTube θεατά και εγώ θα φύγω, αλήθεια, με πιάσει το κεφάλι. Ναι, μα δεν φύγεις, θα κάτσω εγώ μαζί τους. Όχι, λοιπόν. Να μην κάτσεις η ώρα. Τι τρεις, εγώ είμαι ακόμα στα 7 λεπτά εκεί, μοντάζ. Αποκλείεται. Πόσο, να είναι 10, 11. Θυσιάζουμε. Γιατί κάνω και προσωπική επιτυχία εγώ, δεν ξέρω. Το ξέρετε. Είναι ο Μάικης, ο Κουτσάκος. Ωραία, πες εσύ. Πριν ο Κουτσάμπες τηλέφωνο στο Mega Channel, επειδή μου και λέει. Ναι, γεια σας, λέει, ο Μάικης ο Κουτσάμπες είναι. Θα το απαντήσω, ρε φίλε. Ποιος? Ο Μάικης ο Κουτσάμπας, είσαι από το Ευτυχισμένοι μαζί. Τίποτα αυτή, ρε παιδί μου, δεν το ξέρω. Που έχω το συνεργείο. Τίποτα, δεν ξέρω. Που κάνα και προσωπική επιτυχία. Έτσι κι εγώ, ο Γάτσο είμαι, από το Γάτσο, από το Vanessa Mill Channel. Ποιος? Ο Γάτσο, ο σύζυγος της Βανέζας, που κάνα και προσωπική επιτυχία. Αντιγεια! Έχεις πρόβλημα. Πάει μας σύννεφο. Υποθετάκια, σε αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Κοίτα πόσο γρήγορα τα λέγει να φύγει να πει. Πες, 5 δευτερόλεπτα είναι. 5. Υποθετάκια μου, έχει πιάσει το κεφάλι μου. Πιάσ' το κι εσύ, κοίτα, πιάσ' το κι εσύ έτσι. Καλά, αντιγεια!